Ρεπορτάζ Πολυκαρπίδιο. Ναι. Η Ντορέντα ναι. παραδέχεται για πρώτη φορά ανοιχτά ότι θα γίνουν κάποιες αλλαγές, ναι. να ενισχυθεί λίγο η ομάδα. Και αφού το παραδέχεται και η Ντορέντα, εμείς το ξέρουμε εδώ από τη Δευτέρα κεντρικιά, το είπα πάνω κάτω, τη Δευτέρα νομίζω. Έντονα ακούγεται ότι η κυρία Ρένα της Τελιάς, που είναι μια εξαιρετική μαγείρισα κατά τα άλλα και έχει ένα πολύ ωραίο εστιατόριο και μαγειρεύει πάρα πολύ ωραία, ότι τηλεοπτικά δεν περνάει απέναντι αυτό το πράγμα. Και πραγματικά έκασα και την είδα. Είναι λίγο φλάτρε, παιδί μου. Δεν είναι αυτό που έχει η Αργυρό η Μπαρμπαρίγου. Δεν είναι αυτό που έχει η Βέφα η Αλεξιάδου που θυμόμασταν πιο παλιά. Ακούγεται λοιπόν, εχθές, παραδείγματος χάρη, είδαμε ότι η κυρία Ρένα της Τελιάς δεν ήταν εκεί. Α. Και αναρωτιόμουν αν πια, τα νούμερα πια δεν έχω προλάβει να τα δω. Δεν μαγείρεψε χθες. Δεν μαγείρεψε κανένας. Είχα ένα ζαχαροπλάστη. Είχαν το ζαχαροπλάστη. Κάθε Τετάρτη θεωρώ ότι έχουν το ζαχαροπλάστη. Μέχρι τώρα είχαν όμως και την μαγείρισα. Για πρώτη φορά βλέπουμε ότι είναι μόνο καλά, ζαχαροπλάστης. Εντάξει, τώρα δεν νομίζω, παιδιά, ότι ένα πρόγραμμα κρίνεται από τα 10 λεπτά της μαγειρικής. Μην τρελαθούμε τώρα. Όχι, είναι συνολική η εικόνα του προγράμματος. Εντάξει, αλλά είναι δυνατή στήλη όμως, Χριστίνα. Είναι δηλαδή, πολύ για παράδειγμα, δηλαδή, η Μπαρμπαρίγου στο πρωινό είναι, βλέπουν τα νούμερα και παίζουν. Το ισοφαρίζει η κυρία Παγιατάκη. Δηλαδή δεν είναι τώρα οι στήλες. Μιλάμε τώρα για τον κορμό της εκπομπής. Εκεί. Ωραία, αλλά για σκέψου τον κορμό. Μισό λεπτάκι, για σκέψου λίγο τώρα. Έχεις μια εκπομπή που είναι πρόσωπα τα οποία διάλεξε ένα κανάλι, σωστά. Και όλοι όσοι βλέπουμε την εκπομπή που είναι τριώρης διάρκειας, λέμε ότι υπάρχει και ένα θεματάκι με το σχολιασμό, βρε αδερφέ. Και λες, OK, κάνουμε αλλαγές. Ποιον θα φάμε, μία γυναίκα που εμείς επιλέξαμε, γιατί τηλεοπτικά την κυρία Ρένα της Ιταλιάς έχουμε να τη δούμε πόσα χρόνια. Άρα κάποιος, δεν πήγε η Ρένα της Τελιάς να πει βγάλτε με, την επέλεξε. Προφανώς. Τι σημαίνει αυτό, πού να καταλήξει. Δεν καταλαβαίνω ότι ξεκινάς, ας πούμε, να παίρνεις κεφάλια από έναν άνθρωπο που έχει όνομα στην αγορά, τον οποίο εσύ επέλεξες. Εσύ ποιο θα πρέπει. Και τώρα θα πρέπει. Αν έπρεπε. Λοιπόν, OK. Εγώ θα έκανα αλλαγές τους μπροστά. Θέλετε παιδιά, όμως να κρατάνε την τρίωρη. Ναι, ναι, ναι. Μπράβο. Άρα λοιπόν την τρώνε την κοπέλα. Απλά ξεκίνησε από τη Ρένα της Τελιάς που τη γνωρίζουμε όλοι για αυτό το λόγο και γιατί αυτό το όνομα. Αυτό είναι λίγο, ξέρεις, είναι λίγο άσχημο. Ναι, αλλά αυτό τέθηκε πρώτο όνομα στο βουσού ή όπου τέθηκε το όνομα. Ωραία, να τα πάρουμε διαφορετικά, παιδάκια. Θα υπάρξουν, Έλενα, αλλαγές μέσα στο σπίτι. Από ό,τι ακούγεται, θα φύγουν από το παν, θα φύγουν. Ψάχνουν να βρουν κόσμο, δεν θα είναι και αν κάτσετε και το δείτε και ένα απλό τηλεθεατή καταλαβαίνει ότι η Μαριέλα. Μαριέλα Σαββίδου. Ακριβώς, αλλά και η άλλη κοπέλα που συγγνώμη. Η Σοφία Μανολάκου. Μανολάκου, ότι. Δεν λένε τίποτα, παιδιά. Μισό λεπτό, δηλαδή, αν τις δείτε. Εξήγησέ μου, γιατί εγώ δεν τα ξέρω τα κόρσια αυτά. Είναι η ηθοποιός. Είναι ηθοποιός και ηθοποιός. Η μία είναι ηθοποιός και η κοπέλα του Σπαντίδα 7 χρόνια και η Μαριέλα Σαββίδου. Το πολύ ωραίο κορίτσι, πώς το είναι. Αυτό είναι, αυτό είναι το πολύ ωραίο κορίτσι. Και η Μαριέλα Σαββίδου είναι η κοπέλα που έπαιζε με τον Καπουτζίδη μαζί κτλ. Ναι. Λοιπόν, φήμες θέλουν να μην είναι ευχαριστημένο το Μέγκα με τα δύο κορίτσια. Και τι όντως, περίμενε το Μέγκα δηλαδή αυτά τα δύο κορίτσια. Δεν ξέρω τι περίμενε, κάτι θα έλεγα δοκιμαστικά και την πήρε. Τι περίμενε, δεν έχει καμία σημασία. Πάμε στο αύριο. Τώρα, επόμενη μέρα δοκιμαστικά. Εγώ θέλω να μου πείτε το εξής. Επόμενη μέρα υπάρχει, γιατί το να αφορίζεις και να λες αυτό δεν μου κάνει. Είναι το ένα κομμάτι. Αλλά για να φτάσει να πει δεν μου κάνει, έχει σκεφτεί και το επόμενο σου βήμα. Μέσα στην εβδομάδα κεντρικιά μου θα αρχίσουν να γίνονται τύπου. Δοκιμαστικά, μην το πεις. Όπα, όπα, όπα. Όχι, παιδί μου, δεν είναι δοκιμαστικά. Περίμενε, ρε μάνα μου, το ανέβρω στο τάλια. Έλα, Παναγία μου. Θα πάρουν κάποιο κόσμο να τον δούνε τύπου καλεσμένο. Αυτό που έκανε και ο Γιώργος Ολιάγκας παλαιότερα, αλλά και τα παιδιά στο Μέγκα. Ναι. Σήμερα δηλαδή θεωρώ ότι θα έχουν ένα τέτοιο καλεσμένο. Ας τον δούμε, να μην πω το όνομα, ας τον δούμε. Και σιγά σιγά θεωρώ ότι θα περάσουν και άλλα τέτοια ονόματα στο να αποφασίσουν για να γίνει η ανταλλαγή. Ερώτηση. Άρα τα τρίμηνα δοκιμαστικά δεν έχουν αποτέλεσμα κανένα. Και τώρα πάμε στο δοκιμαστικά στον αέρα. Δηλαδή καλεσμένος. Okay. Για περιμένετε λίγο. Περίμενα εδώ και τα νούμερα όσο μιλάτε. Είναι, να θέσω μια παράμετρο. Έχουμε πει εδώ ότι αυτό το κλίμα που βγαίνει στα δοκιμαστικά δεν σημαίνει ότι θα αποδώσει. Εγώ δηλαδή συμφωνώ. Τώρα που γράφονται τα τηλεοπτικά χιλιόμετρα δεν δίνει χημεία. Και άλλες εκπομπές έχουν κάνει ορθωτικές κινήσεις. Ωστόσο, αυτό και ξέρετε τι σημαίνει. Σημαίνει ότι η Ντορέτα έχει τη στήριξη του καναλιού όπως είπε στη δήλωσή της. Και σημαίνει ότι το κανάλι πιστεύει στο όνομά της γιατί έχει δείξει
χαρακτηριστικά ηγετικά, να πω με την έννοια πρώτη γραμμή παρουσιάστρια. Μα το κανάλι είναι πολύ ευχαριστημένο, Παναγιώτη, λοιπόν, από την Ντορέτα. Δεν περιμέναν αυτό που η Ντορέτα δίνει. Η Ντορέτα είναι εξαιρετική στον αέρα και είναι και πάρα πολύ δουλευταρού, έτσι. Ναι, ναι, Ντορέτα από δίδυ. Ντορέτα τώρα. Ναι. Να ρωτήσω κάτι. Θέλω να δω λίγο τα νούμερα, καρδούλα μου. Ναι. Το ξέρω ψυχή, αλλά θέλω να βοηθήσω λίγο τα νούμερα. Εγώ θυμάμαι, όσο και η Χριστίνα κοιτάει τα νούμερα, εγώ θυμάμαι προχθές το σχόλιο που έγινε στο πρωινό, που η Ντορέτα έκανε την μπάσα και οι υπόλοιποι μίλησαν για αποχώρηση που έγινε στο δικό μας κανάλι κτλ. Και, ναι, και είπε η Ντορέτα ξεκάθαρα, το θυμάμαι, το έχουμε και απόσπασμα αν θέλετε, ότι δεν γίνεται, ρε παιδιά, σε ένα μήνα μέσα, κάνετε αποχωρήσεις, δεν περιμένετε να δέσει μια ομάδα. Το είπε προχθές, δεν το είπε δύο εβδομάδες πριν. Γι' αυτό σε ρωτάω, βρε Λενά μου. Ναι. Δηλαδή το λέει προχθές αυτό η Ντορέτα. Λέει ότι για άλλο πρόγραμμα, ότι δεν πρέπει να περιμένετε να μείνετε στον αέρα. Προσωπική του άποψη αυτό. Στο κανάλι αποφασίζω. Και τώρα από ό,τι μου λες εσύ, δεν λέμε για την κυρία Ρεμέτ τη τελειά. Μπορεί και τα ίδια τα κορίτσια μου να θέλουν να αποχωρήσουν όμως. Έλα τώρα, βρε Λενά. Γιατί τα πολλά λεφτά που παίρνουν, μωρέ και εσύ πια. Μα δεν είναι εντάξει, δεν είναι μόνο το χρήμα, παιδιά. Μπορεί να είναι η κούραση, αν έχουν θέατρα, αν έχουν. Ξέρεις τι, η τηλεόραση, εμείς το ξέρουμε. Οι περισσότεροι που μπαίνουν τώρα δεν το γνωρίζουν. Η τηλεόραση είναι πολύ σκληρό άθλημα. Πάρα πολύ σκληρό άθλημα. Η τηλεόραση δεν είναι πάω μισή ώρα πριν, βάφω, με χτενίζω, με βάζω το φόρεμά μου, βγαίνω, λέω τρεις μπούρδες και φεύγω και περνάω 30 του μήνα να πληρωθώ. Παρακαλώ. Αν έβλεπα τόσο μακριά το καρδουλίτσα. Δεν το φίλο, ναι, ναι, το ξέρει. Λοιπόν, η τηλεόραση είναι hardcore κατάσταση. Ναι, ναι. Δεν μπορεί να μπαίνει μέσα αδιάβαστο. Που σημαίνει ότι πρέπει να πηγαίνει αρκετή ώρα νωρίτερα ή να έχει μια συνεχή επαφή, αν έχει άλλε υποχρεώσει, με τον αρχισυντάκτη σου, με τον παρουσιαστή. Θα πρέπει να ξέρει πώ πηγαίνει η συζήτηση. Πρέπει να ενσωματωθεί διαφορετικά. Είσαι μόνο σου, μια ομάδα. Δεν δένει ποτέ και τελειώνει η ιστορία. Αυτέ οι δύο κοπέλε έχουν δουλειά. Δεν είναι ότι δεν έχουν δουλειά. Είναι ηθοποιοί, έχουν τα σύριαλ του, τα θέατρα που έλεγαν να σου πει. Δεν έχουν ανάγκη. Τώρα προσπαθούμε να κάνουμε τι, να πούμε ότι τα κορίτσια δεν έχουν ανάγκη. Όλοι έχουμε ανάγκη. Δηλαδή έρχομαι εγώ σε μία εκπομπή και. Ρετά, είστε ήδη περίπου ένα μήνα στο πρωινό, στα Καλημερούδια. Θέλω να μου πει τι γεύση σου έχει αφήσει αυτό ο μήνα. Πάρα πολύ καλή. Είναι μια διαδικασία που δεν τελειώνει ποτέ. Κάθε μέρα προσπαθούμε για το καλύτερο, κάνουμε πράγματα, αλλάζουμε πράγματα, βάζουμε ενότητες, βγάζουμε, πειραματιζόμαστε. Κατερνάκι μου. Θα γίνουν και κάποιες αλλαγές. Θα γίνουν διάφορα, διότι αλίμονο αν από τον πρώτο μήνα μια ολοκένουργη εκπομπή είχε κλείσει, ας πούμε, τους πειραματισμούς. Νομίζω θα πειραματιζόμαστε αρκετά μες τη χρονιά, αλλά το σίγουρο είναι πως περνάμε πολύ ωραία εκεί. Τα σχόλια που παίρνουμε από τον κόσμο είναι επίσης πάρα πολύ ωραία και ο κόσμος περνάει ωραία που μας βλέπει και διασκεδάζει. Και αυτό για μας είναι το ζητούμενο, ξέρεις, να δίνουμε λίγη θετική ενέργεια στον κόσμο και χαρά. Πέρα παίρνει τη διαδικασία να τα δείτε. Φυσικά θα δούμε τα νούμερα το πρωί για το τι κάναμε την προηγούμενη μέρα. Καταλαβαίνουμε κάποια πράγματα, διορθώνουμε, χαιρόμαστε, δεν χαιρόμαστε, ξέρεις. Για μένα το κομμάτι νούμερα ακόμα δεν είναι τόσο μέσα μου βαρύ. Απλά υπάρχει το άγχος, λόγω του ότι είστε καινούργια εκπομπή ακόμη, να προχωρήσετε, να δείτε τι σας πάει, να κερδίσετε χρόνο. Άγχος δεν υπάρχει με αυτή την έννοια που το λες, όχι. Υπάρχει όρεξη για να κάνουμε και να δοκιμάσουμε πράγματα. Ευτυχώς και από το κανάλι έχουμε αυτή την υποστήριξη, με την έννοια ότι είναι ένα καινούργιο πράγμα, είναι πέντε καινούργιοι άνθρωποι οι οποίοι τώρα βγαίνουν σε αυτό το κομμάτι που λέγεται πρωινό. Οπότε έχουμε και την υποστήριξη και τη στήριξη του καναλιού για να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και να προχωρήσουμε όσο καλύτερα γίνεται.